Καλησπέρα Νίκο Sunset. Καλησπέρα Χάρη. Είσαι καλά Νίκο? Όλα μια χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που δέχτηκες. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Να είσαι καλά. Θα θέλαμε να μάθουμε πάρα πολλά Νίκο, και εμείς αλλά και οι ακροατές μας βέβαια. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την πρώτη ερώτηση. Θέλουμε να μάθουμε πότε συνειδητοποίησες ότι μπορείς να προσφέρεις μουσική στο κοινό. Ξεκίνησα από πολύ μικρός, συνέχεια ραδιόφωνο, συνέχεια μουσική. Αργότερα, γύρω στα 15, συνειδητοποίησα πως θέλω να γίνω DJ και γενικότερα να ασχοληθώ πιο επαγγελματικά με αυτό το θέμα. Στην αρχή για πλάκα, με κάποια παρτάκια με φίλους σε σπίτι, ναι, και όλα αυτά. Και αργότερα το θέμα βγήκε πιο επαγγελματικά. Ξεκίνησα να παίζω σιγά σιγά στη μαγαζιά, ξεκίνησα μετά τη μουσική παραγωγή και φτάσαμε που φτάσαμε. Εγώ να φανταστώ ότι έχεις φάει αρκετές ώρες στο στούντιο, έτσι? Πάρα πολλές ώρες, με φίλους, μόνος μου, πολλά βράδια, πολλά ξενύχτια. Για να βγει το αποτέλεσμα που σιγά σιγά αρχίζει και φαίνεται στον κόσμο. Ο ήχος μου σιγά σιγά αρχίζει και έχω βρει τον ήχο μου σε γενικές γραμμές. Και πιστεύω πως πάει καλά η φάση. Νίκο, αν σου έλεγα να μου περιγράψεις την καριέρα σου μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα, και σε ποιο σημείο της θα στεκώσουν, θα ήθελα να μάθω. Σίγουρα από τα 20 και μετά που τελείωσα και την στρατιωτική μου θητεία, ξεκίνησε η φάση να φτάνει στο κατάλληλο σημείο, δηλαδή εκεί που ήθελα, να ξεκινήσω να κάνω κάποια parties, να ξεκινήσω να βγάζω τα κομμάτια μου σε δισκογραφικές. Και μέχρι σήμερα πιστεύω ότι ακόμα δεν έχω δώσει αρκετά πράγματα, δηλαδή προσπαθώ μέρα με τη μέρα να γίνομαι καλύτερος και πιστεύω ότι έχω μέλλον στο θέμα της μουσικής παραγωγής και το θέμα του DJing. Ποιο σημείο θα ήταν αυτό που θα στεκώσουν πάρα πολύ μέχρι σήμερα στην πορεία σου? Σίγουρα με επηρέασε πολύ τα παρτάκια μου που έκανα στο εξωτερικό πέρυσι το καλοκαίρι. Μου βοήθησαν πάρα πολύ να γίνω καλύτερος. Τώρα θέλω να σταθώ λίγο στο Away From You που είπες και λίγο πριν. Μας χαρίσατε αυτή τη μεγάλη επιτυχία μαζί με τον Dim Cord, η οποία είναι στην επικαιρότητα, όπως και να το κάνουμε. Είναι ένα πάρα πολύ καλό release για σένα και τον Dim Cord. Θέλαμε να μάθουμε λίγο, πιστεύατε σε αυτή την επιτυχία? Πιστεύατε ότι αυτό το κομμάτι θα κάνει επιτυχία όταν το γράφατε? Η αλήθεια είναι πως αυτό το κομμάτι σίγουρα δεν περίμενε να φτάσει εδώ που έφτασε. Είναι κομμάτι το οποίο έγινε σε μία νύχτα. Το ξεκίνησα, μιλήσαμε με το team, το κάναμε σε 10 ώρες το κομμάτι είχε γίνει. Και να σου πω την αλήθεια, Χάρη, δεν περίμενε να φτάσει εδώ που έφτασε. Το κομμάτι πάει υπερβολικά καλά. Μόλις κυκλοφόρησε, έχει γύρω στις 10 μέρες που έχει κυκλοφορήσει και παίζεται παντού. Έχω αρκετά θετικά σχόλια από τον κόσμο και δεν περίμενε να πάει τόσο καλά, η αλήθεια είναι. Και βέβαια να σου πω ότι βρίσκεται και μέσα στο top 5 της εκπομπής μας την εβδομάδα αυτή που διανύουμε. Και την επόμενη σίγουρα θα αγγίξει και την κορυφή. Αυτά είναι. Ωραία. Και πώς γίνεται να μην αγγίξει άλλωστε, έτσι? Όταν έχει αγγίξει άλλες κορυφές, δεν μπορεί να μην περάσει και από την εκπομπή μας. Αυτά έτσι για μια παρένθεση την οποία την κλείνω. Δισκογραφικά τώρα από και πέρα, τι να περιμένουμε? Έχετε ετοιμάσει το Lovely Days? Ακριβώς. Το Lovely Days είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει γίνει συνεργασία με τη Γιαλένα. Το οποίο ακόμα δεν είναι 100% έτοιμο. Πιστεύω τον επόμενο μήνα να είναι το κομμάτι ολοκληρωμένο. Νίκο, πού μπορεί ο κόσμος να αγοράσει τη μουσική σου? Κομμάτια του label υπάρχουν σε όλα τα ψηφιακά δισκοπολία, Beatport, iTunes, γενικότερα όλα τα ψηφιακά δισκοπολία. Νομίζω ότι κάνεις πάρα πολύ καλή δουλειά και αυτό φαίνεται, έτσι. Από εκεί και πέρα, από εμφανίσεις, υπάρχει κάτι αυτές τις μέρες, Νίκο? Αυτό το καιρό έχω επικεντρωθεί στο στούντιο. Από τον επόμενο μήνα έχω ξεκινήσει να προγραμματίζω κάποια parties τα οποία θα γίνουν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Αλλά μέχρι Ιούνιο είμαι στο στούντιο, προσπαθώ να τελειώσω, ετοιμάζω και ακόμα ένα άλμπουμ και πιστεύω ότι μέχρι μέσα Ιουνίου να είναι έτοιμο. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσω κάποια παρτάκια σε διάφορα μέρη. Όσο για το Lovely Days, πότε να το περιμένουμε εμείς? Το Lovely Days θα είναι σε περίπου ένα μήνα έτοιμο. Αλλά η κυκλοφορία του θα αργήσει πιο πολύ, θα γίνει γύρω στα μέσα Ιουλίου. Θα δούμε κάποια έκπληξη μέσα σε αυτό, σε κάποιο remix? Σίγουρα θα υπάρχουν δυνατά ονόματα μέσα στο release. Ακόμα δεν μπορώ να πω ποιοι θα είναι, αλλά θα υπάρχουν πολύ δυνατά ονόματα μέσα. Ωραία. Θα ήθελα βέβαια να μάθω και πώς περνάει μια απλή καθημερινή μέρα για τον Νίκο Sunset. Πώς ξεκινάει και πώς τελειώνει? Λοιπόν, συνήθως η μέρα ξεκινάει από το μεσημέρι. Ναι. Διότι το πρωί είναι λογικό. Κοιμάμαι μέχρι το μεσημέρι. Ναι. Ξυπνάω μεσημεράκι, στούντιο, καφέ. Απόγευμα πάλι στούντιο. Το βραδάκι, αν δεν παίζω, θα βγω καμιά βολτίτσα. Ξέρεις, γενικότερα να φύγω από το θέμα μουσικής και όλα αυτά.
Και αργότερα η φάση, άμα δεν υπάρχει event ή παρτάκι γενικότερα να παίζω κάπου, πάλι στούντιο καταλήγει μέχρι τα ξημερώματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο Σάνσετ, για τον χρόνο σου. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω πολύ να μην σε κουράσαμε. Καθόλου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.